Η μάχη συνεχίζεται και ο Απρίλιος είναι ένας εξαιρετικά κρίσιμος μήνας. Στύψε με σαν το λεμόνι, λιώσε με σαν την ελιά. Φουρνίσε με σαν ατσάλι, πέταξε με στα βαθιά. Πάρε μου όλο το ταμείο, απ' την τσέπη τα λεφτά. Άρχοντα και καραγκιόζη, κουρελί και κουβαρντά. Γι' αυτό και η ανάγκη να προστατεύσουμε την Ήπεθρο, τα χωριά μας, τα νησιά μας και κυρίως όλους εκείνους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες της κάθε περιοχής της πατρίδας μας, μας επιβάλλει να προχωρήσουμε σε νέες αποφάσεις. Δεν μπορούμε ούτε να το ρισκάρουμε, ούτε να το επιτρέψουμε. Άι γαμίσου χαρδαλιά, κλέβω από το υστέρημά μου για να βρω τη γιατριά μου. Μάνα ζω εκεί στον χρόνο, με φιάλες οξυγόνο, εις του υπόγειου την πλημμύρα και με βάρκα να πηγαίνω στη σαλοτραπεζαρία. Αρχόντισα και Αγλαία, κουρελού και κουβαρτού. Στα διόδια σε όλη την επικράτεια, αλλά και σε όλες τις διαδρομές που αφορούν σε εθνικές οδούς και τους παραδρόμους τους, σε εθνικούς περιφερειακούς δρόμους και σε ηλεκτρίζους δρόμους από και προς τα αστικά κέντρα, η ελληνική αστυνομία εγκαθιστά σημεία ελέγχου των μετακινήσεων όλων των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων αλλά και κάθε οχήματος σε 24ωρη βάση. Αντίστοιχα, το λιμενικό σώμα έχει πάρει ήδη εντολή και προχωρά σε αντίστοιχους ελέγχους σε όλους τους προθυμιακούς σταθμούς. Όσον αφορά στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, στους υδροδρομικούς σταθμούς και στα κτέλ της χώρας, θα επιτρέπεται μόνο η μετακίνηση των μονίμων κατοίκων προς τη φερόμενη βάση της Ε1 δήλωσής τους μόνιμης κατοικίας τους και χωρίς δυνατότητα επιστροφής μέχρι τη λήξη των γενικών μέτρων, όποτε και αν αυτά τερματιστούν. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και σε διάφορα fake news που κυκλοφορούν όλο αυτόν τον καιρό. Το τελευταίο είναι ένα δίθεν σχέδιο για άρση μέτρων με διάφορες ημερομηνίες που βγήκαν όμως από τη φαντασία αυτού που το έγραψε. Πρόκειται για παντελώς ανυπόστατο και αβάσιμο επικίνδυνο νέο. Δεν θα άξιζε καν σχολιασμού αν οι μέρες που περνάμε δεν ήταν τόσο κρίσιμες. Ας σταματήσουν κάποιοι να παίζουν σε βάρος των πολιτών και της υπομονής τους. Δεν είναι πρώτα Απριλιά σήμερα και οι συντάκτες και διακινητές αυτών των κειμένων εμπίπτουν και στις διατάξεις του νόμου περί διασποράς ψευδών ειδήσεων. Ας το έχουν υπόψη τους. Κατά τη διεξαγωγή σχετικού ελέγχου, αποδειχθεί κάτι τέτοιο, στον εργοδότη θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις περί ανασφάλισης των εργαζομένων ή τη 10.500 ευρώ πρόστιμο και στο φέροντα τη βεβαίωση θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις. Βράσε με σαν τη χελώνα, γδάρε με σαν το λαγό, βάλε τα υπάρχοντά μου σε κοινό λογαριασμό. Φτιάξε με ματσακόνι, τυνάξε μου τη σκουριά και ξανοίξω απ' το καρνάγιο. Άι γαμίσου χαρδαλιά. Γι' αυτό και μένουμε σπίτι και μόνο σπίτι. Bloopers. Χολόπεδε, 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 χολόπεδε.